Μια παρασκευήτσα μου, τούτος με το καμάρι. Άγια παρασκευήτσα μου, τούτος με το καμάρι. Έχει καλά τσιτράτες μας, κάνε μαφή πεκάρι. Η εκδήλωση είναι το πανηγύρι του Κιώστε. Αυτό ακριβώς αναβιώνουμε σήμερα, 100 χρόνια μετά. Και διοργανωτής είναι ο Μικρασιατικός Σύλλογος Αγιοπαρασκευούσιδων Τσεσμελίδων Μυτιλίνης, το Κιώστε. Τι θα απολαύσουμε την απόψινή βραδιά? Θα απολαύσουμε ένα παραδοσιακό πανηγύρι, όπως αυτό που γινόταν 100 χρόνια πριν στο Κιώστε, στην Αγία Παρασκευή της Μικράς Ασίας, στην Ερυθρέα, στη Χερσόνησο, όπου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Χίο. Από εκεί ήρθαν οι παππούδες μας, ρίζωσαν σε τούτο τον τόπο και είμαστε περήφανοι εμείς σήμερα που 100 χρόνια μετά φτιάξαμε αυτό το σύλλογο και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Έχουμε μια πολύ μεγάλη παρέα, μια ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε. Θα ακούσετε την χοροδία του συλλόγου, που ενώ ο σύλλογος έχει ελάχιστους μήνες ζωής και πολιτιστικής δραστηριοποίησης, παρόλα αυτά έχουμε φτιάξει μια χοροδία, έχουμε το δάσκαλό μας τον Γιάννη τον Κακαρώνη και θα απολαύσετε πολύ ωραία τραγούδια του χωριού. Παράλληλα θα έχουμε την ορχήστρα μας με την Μαρία της Αϊτανίδου, τον Αλέκο τον Καφούνη, τον Αντώνη τον Μιλωνά, τον Άκη τον Τσαβαρή και τον χωριανό μας τον Νίκο τον Χριστιανό, που θα είναι μια ζωντανή ορχήστρα παραδοσιακή με μικρασιάτικα τραγούδια. Θα έχει πολύ κέφι, πολύ χορό. Με τα παλικάρια σου. Παράλληλα λοιπόν με αυτή την εκδήλωση την μουσικοχορευτική έχουμε άρτων και θεάματα, δηλαδή έχουμε και μια έκθεση βιβλίου η οποία είναι μικρασιατικού βιβλίου. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει διάφορα ιστορικά βιβλία, μυθοστορήματα τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τη Μικρά Ασία, είτε με την προσφυγική ζωή των Μικρασιατών που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν μετά στην Ελλάδα. Είναι όλα από τις εκδόσεις Μπαλτά. Επιμελητής των εκδόσεων Μπαλτά είναι ο φιλόλογος Θοδωρής Κοντάρας. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? Το αγαπημένο μου βιβλίο φυσικά είναι η Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ. Χαμένες πατρίδες, η Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, αυτό εδώ. Να μην ρωτήσουμε γιατί. Είναι λόγω καταγωγής. Είναι το Ευαγγέλιο για μας τους χωριανούς, τους Αγιοπαρασκευούσιδες. Γιατί αυτό το βιβλίο περιγράφει ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία του χωριού, με την ζωή των ανθρώπων εκεί, με την πολιτιστική τους δραστηριότητα, με την επαγγελματική τους ζωή, θρησκευτικά τους πιστεύω, τα πάντα, ο λαϊκός πολιτισμός είναι όλα περιγράφονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Έχει εκατοντάδες τραγούδια μέσα, ο οποίος συγγραφέας ο Γιάννης Εκατερίνης, γνωρίζοντας μουσική βυζαντινή και ευρωπαϊκή, έχει κάνει το σπουδαιότατο αυτό πράγμα να γράψει και τις παρτιτούρες πέρα από τα λόγια των τραγουδιών, που σημαίνει ότι σήμερα μπορούμε να βγάλουμε και τη μελωδία και όχι μόνο να ξέρουμε τα λόγια από τραγούδια που έχουν ξεχαστεί, αλλά να έχουμε και τη μελωδία των τραγουδιών. Να φανταστώ ότι μερικά από αυτά τα τραγούδια ενδεχομένως τα ακούσουμε και σήμερα. Φυσικά θα ακούσετε, τα οποία δεν τα έχουμε πάρει απαραίτητα μόνο από αυτό το βιβλίο, γιατί είμαστε καταγόμενοι από το χωριό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και τα θυμούνται κιόλας τα τραγούδια αυτά. Και με το δάσκαλό μας τον Γιάννη τον Κακαρώνη τα έχουμε μελετήσει, μας έχει μεταδώσει όλη τη γνώση του πάνω στην παραδοσιακή μουσική και θα παρουσιάσουμε κάποια από αυτά τα τραγούδια απόψε. Μας έλιανε τα μάτια σου, μας έλιανε τα μάτια σου.
μάτια τα δυο σου φρύδια, κοριτσές μελιά. Σπάθια τα δυο σου φρύδια με σκουρά μαλλιά. Έχουμε φτιάξει μπρελόκ ξύλινα με το έμβλημα του συλλόγου που είναι σκαλισμένο επάνω και την ονομασία του συλλόγου, τα οποία όποιος θέλει μπορεί να έχει, μικρά λαβαράκια, μικρογραφία του μεγάλου λαβάρου του συλλόγου μας με το έμβλημα το οποίο έχει ζωγραφίσει ο ζωγράφος και ξυλογλύπτης ο Μανώλης Ολεριός. Ο καθένας μπορεί να πάρει αυτά τα λαβαράκια να το βάλει στον μπαμπρίζ του ή οπουδήποτε αλλού θέλει. Τα μέλη μας ήδη το έχουν γεμίσει τα αυτοκίνητά τους. Και θα έχουμε και πολλά άλλα έτσι, ωραίες στιγμές απόψε και θα συναντηθούμε όλοι μαζί να χορέψουμε στην πίστα.